το υψηλό ηθικό, ο επαγγελματισμός, το πείσμα «Η αταλάντευτη θέληση αλλά κυρίως η ισχύ των όπλων σας και η φωτιά της ψυχής σας αποτελούν την καλύτερη εγγύηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρή, ελεύθερη και ανεξάρτητη όποιος και αν μας απειλήσει, όποιος και αν αποφασίσει να έρθει, όποια ώρα και αν επιλέξει να το κάνει». Επισήμανε μεταξύ άλλων ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στην ημερήσια διαταγή του, απευθυνόμενος προς τα στελέχη του στρατεύματο με την ευκαιρία του αυριανού αεροτασμού της των ενόπλων Επιθυμούμε την ειρήνη και εργαζόμαστε για αυτήν, όμως όποιος κάνει το μοιραίο λάθος να έρθει, να το ξέρει από πριν ότι θα βρει μπροστά του νέο μαραθώνα, νέα σαλαμίνα και νέο 731 και με βέβαιος ότι τα ελληνικά όπλα θα δόξαστούν ακόμα μία φορά δίνοντας τον αγώνα τον καλό, όπως τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν. Ακόμα και για μια σπιθαμή εδάφους, για ένα βράχο, για μια ελληνική πέτρα. Γιατί όλα αυτά υπάρχουν επειδή πληρώσαμε βαρύ φόρο αίματο για να τα έχουμε. Βαρύ, πολύ βαρύ, τόνισε περαιτέρω. Από την ημέρα που ανέλαβα τα καθήκοντα του αρχηγού Γέθα, αντιμετωπίσαμε με επιτυχία όλες τις προκλήσεις, με πρώτη την άνευ προηγουμένου βρυδική επίθεση στα σύνορα του Εύρου και στη συνέχεια την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, Κατά τη διάρκεια των οποίων οι ενόπλε δυνάμει κινητοποιήθηκαν και επιχείρησαν άμεσα, μαζικά και κυρίω αποτελεσματικά και αποτρεπτικά. Δεν σταματήσαμε όμω εκεί. Το πλέγμα των επιχειρησιακών μα δραστηριοτήτων διεξάγεται καθημερινά σε εθνικό και διεθνέ επίπεδο, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα ενισχύοντα την διακλαδικότητα και τη διαλειτουργική συνεργία μα με συμμάχου, φίλου και εταίρου, αποκομίζοντα εμπειρίε και πολύτιμη γνώση που καθιστούν έτσι τι ένοπλε δυνάμει πιο έτοιμο πόλεμε από ποτέ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί τηρεί το διαχρονικό αξίωμα που κυριαρχεί ίδιο και απαράλλαχτο στου αιώνε. Αν θε ειρήνη, να προετοιμάζεσαι για τον πόλεμο. Παράλληλα, ο αρχηγό Γεθά αναφέρθηκε στι στρατιωτικέ συνεργασίε τη Ελλάδα με χώρε τη ευρύτερη περιοχή, οι οποίε καθιστούν τη χώρα μα όλο και πιο ενισχυμένη στο σκληρό πυρήνα των αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση και του ΝΑΤΟ. Απευθυνόμενος προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός Γεϊθά προέτρεψε με την ίδια αποφασιστικότητα ψύχρεμη και συνάμα ακλώνη την να δώσετε, αν χρειαστεί και όποτε χρειαστεί, μια ακράτητη και ακάθεκτη ορμή τη μόνη απάντηση που δίνουν οι Έλληνες όταν απειλείται η ύπαρξή τους. Την έχετε γραμμένη στο DNA σας. Μας την έχουν δώσει οι προπάτορες μας. Είναι γνωστή σε όλους. Ισιονός Άριστο, άριστος, αμήνεστε περί πατρίς. Κατέληξε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.